Αρχίζει ο αγώνας. Στη σέντρα ήταν η φιλοξενούμενη. Η μπάλα έγινε λάθος. Ένα Ζάιρο θα του πάρει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Ο Πόπα στα πρώτα δευτερόλεπτα. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία από ποιον άλλον από τον Ζάιρο. Κάνει κίνηση. Κορένικα. Κεφαλιά μόλις έξω. Ευκαιρία για την Κλούς. Ο Αρτεάν ήταν. Έκλεψε ο Ποντέλο. Ζάζα. Ζάιρο και πάλι για τον Ζάζα. Έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 16ο λεπτό. Ζάζα. Τελέστηκε το φάουλ. Καμορά το σούτ. Με δυσκολία ο Ίβουσιτς σε κόρνερ. Κεϊτά. Έγινε λάθος. Για να δούμε τώρα τον Ζάιρο. Κάνει κίνηση και ο Τάνκοβιτς. Ζάιρο. Γκόλο Ζάζα. 1-0 η Πάφο στο 28ο λεπτό. Χάθηκαν κραγγαλές ευκαιρίες. Δεν μπορούσε να χαθεί και αυτή και η Πάφος ανοίγει το σκορ. Εδώ το λάθος. Ο Ζάιρο τρέχει. Πάει πλάγια. Βλέπει την κίνηση και του Τάνκοβιτς. Βρίσκει όμως τον Ζάζα. Που με προβολή νικάει τον Πόπα για το 1-0. Κοντά στον Τράγκομιρο Κεϊτά. Εκτέλεσε ο Πέπε η κεφαλιά. Γκολ! Να και το δεύτερο από τον Κολτάρ. Να το 2-0 για την Πάφο στο μισάωρο. Έχει σκορ πρόκρισης εδώ στη Λεμεσό. Πάμε να δούμε ξανά τον γκολ του. Εξαιρετική κεφαλιά γύρισε. Δεν μπορούσε να αντιδράσει εκεί, να κάνει κάτι ο Πόπα. Πέρασε η μπάλα. Διώχνει ο Μπρούνο. Σούνιτς. Άλλη μια πάσα καθέτει γυριστό. Σουτ πέφτει ο Ίβουσιτς και διώχνει η μπάλα στον Μπρούνο πιο μακριά. Σαν για να δούμε τώρα το φάουλο. Πέπε για τον Ζάζα. Κοντρόλ και γκολ. Πάνω το σημεάκι. Δεν μετράει το γκολ του. Αν υπήρχε offside. Αν είναι εδώ είναι ο Ζάζα. Είναι φαίνεται εδώ αλλά ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ στο θέμα offside. Πολύ καλή προσπάθεια. Ζάζα μπαίνει πλάγια στην περιοχή. Γίνεται μαρκάρισμα και πέναρτι. Πέναρτι ο Ζάζα με το καλησπέρα στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ ξανά η παράβαση γίνεται κάτω χαμηλά τον βρίσκει και είναι πέναρτι για την Πάφος FC. Εκτελεί και κάνει το 3-0. 3-0 η Πάφος FC νικάει τον Πόπα. Ο Τάκοβιτς από τα 11 βήματα και 3-0 η Πάφος. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Έστειλε τον Πόπα στην άλλη γωνία, στη δεξιά, έστειλε την μπάλα αυτό σε ένα σημείο που δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι. Πηλέας. Πέρασε παγιά τον Τράκομιρ, τα κουνάκι δεν του βγήκε, πάει έξω η μπάλα. Όποιος εκτελεί εδώ με δύναμη το πλάγιο, ο Τράκομιρ με κεφαλιά, ο Ζάιρο για τον Τάνκοβιτς στο σούτ άστοχο. Σε αυτόν η μπάλα, Νατέλ και πάλι για τον Κορέια. Κορέια που είναι και ξεκούραστος. Κάνει μια-δυο προσπίσεις, κάνει σούτ, κοντράρει μπάλα έξω, κόρνερ, δεύτερο για την Πάφος FC στο 75. Εδώ, παρολίγο, είναι λάθος, κόρνερ. Πάμε να δούμε ξανά από το γύρισμα του Τράγκομιρ. Τάρ, νέα προσπάθεια, νέα παλιά από τον ταξίδι. Ευκαιρία για Κλούς με Καμαρά, θα σώσει ο Σούνιτς, κόρνερ. Ξύπνησε και ο Τάνκοβιτς, έκανε μια εξαιρετική ενέργεια, έδωσε απέναντι στον Νατέλ. Νατέλ το πλασέ πάνω από την εστία του Μπόπα. Καλή στιγμή στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων.